σου νόμιζε ότι το κρεβατάκι. Τι θα έπρεπε να σταματήσει το παλαιό αυτό το διάστημα. Κουράζεσαι πολύ. Χουρε Μαρίνα, πόσες φορές πρέπει να σου πω όχι! Προτιμάω να σταματήσω στο σχολείο καλύτερα. Κάτσε ρε Αλίκη, μισό λεπτό. Εγώ για σένα το λέω. Το σχολείο σε 3 μήνες θα είναι παρελθόν και θα έχεις όλο το χρόνο δικό σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλίκη, πού πας? Αλίκη! Ωρες φορές πραγματικά δεν την μπορώ άλλο. Συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ένα πρωινό μη φάω με την ησυχία μου. Όχι. Πάντα πρέπει να βρει αφορμή να μου πει για τον παλέτο. Έλεα σου πια. Αλλά πες λίγο στη θέση της και εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία της τα ίδια κάναμε. Τι να... Έχει ένα όνειρο. Καλό είναι να τη στηρίξεις. Δεν σου λέω να παρατήσει τελείως στα μαθήματά της, αλλά όλο και κάτι μπορεί να γίνει. Μπορεί να τα συνδυάσει. Μα τα είχε παρατήσει όλα. Μόνο μπαλέτο και μπαλέτο. Να σου πω κάτι όμως. Όταν της πας κι εσύ πολύ κόντρο, λογικό είναι να αντιδράει έτσι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Με το καλό τίποτα. Με το άσχημο τίποτα. Αρχικά υπομονή και να δείξει ότι την καταλαβαίνει. Αλλιώς δεν γίνεται. Να σου πω. Σε λίγο η Ελίκη θα σταματήσει να φοράει παπούτσια και θα κυκλοφορούμε με πουέρ. Όχι ρε, αποκλείεται. Μην είσαι τόσο υπερβολική. Θα δεις. Όλα καλά θα πάνε. Μακάρι. Τέλος πάντων, για πες με τα δικά σου. Εγώ ετοιμάζομαι. Θα φύγω το ξύνι για δουλειά. Θα πάω στο Λονδίνο. 4-5 μέρες, ναι. Είναι η εβδομάδα μόδα, ρε, τώρα που γίνεται. Μπράβο, βγαίνει χειμωνιάτικη κολεξιόν. Και τώρα θα πάω και αυτά να δω τι θα γίνει με τη δουλειά. Και μάντεψε! Τι! Θα πάω μαζί μου και θα τη μοσταίνει! Πλάκα κάνει! Όχι, καλό, βγήκαμε ξέρω εγώ. Τι είπα γιατί πρέπει να φύγω για το ταξίδι. Μου λέει εντάξει, σκέφτομαι, μου λέει να έρθω εγώ μαζί σου να δω αν μπορώ να πάρω άδεια από τη δουλειά και τέτοια. Και τελικά θα έρθει μαζί μου. Άντε, ρε, μπράβο! Ναι, και εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω, πετάω. Περάσει και από εδώ και μετά να μου πάρει. Αλήθεια. Αχ, ο κινητό. Αυτός είναι. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Καλά είναι εσύ. Καλά, μωρέ, εδώ ήρθα να δω μια φίλη μου που μετακόμισε πρόσφατα σε ένα μαγαζί και τέτοια και ήρθα να δω τι κάνει και να τη χαιρετήσω πριν φύγουμε. Τι ώρα θα έρθει να μου πάρεις? Ναι, καλά είμαι. Θα πάμε πρώτα λίγο στο κέντρο, να τελειώσουμε λίγο τις δουλειές μας και μετά. Okay, λοιπόν, ξέρεις πώς να έρθεις. Το μαγαζί είναι Ξενιές 28. Είναι κάτι της Μαχαλακοπούλου. Είναι πολύ εύκολο. Η ευθεία του να φανταστείς και είναι πλέον διαμοβίλης. Οπουδήποτε μπερδευτείς ή ό,τι χρειαστείς, πάρε με, okay? Εντάξει, αγάπη μου. Φιλάκια, θα τα πούμε. Έλα. Ποπο, έρωτες! Μα είδες! Εντάξει, είχα πολύ καιρό να νιώσω έτσι. Τώρα είμαι πολύ καλά που μου στέλνει. Δεν το περιμένω να σου πω τα λίγα, αλλά εντάξει. Τα πολλά, που μου χαίρομαι. Ευχαριστώ! Παρακαλώ. Α, γεια σας κύριε Μητρόπουλε, τι κάνετε? Ναι, ναι, μια χαρά. Τώρα... Δεν γίνεται. Μήπως μπορώ να στείλω μια φίλη μου να έρθει να τα πάρει? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, θα τα πούμε. Γεια σας. Γεια σας. Τι έχει? Μια χάρη. Ναι, ναι, εννοείται, αν μπορώ. Πρέπει να πάρω κάτι ρούχα. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω το μαγαζί μόνο του. Καλά, θα πεταχτώ εγώ, ναι, μην ανησυχείς. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Πού θέλεις να πάω? Θυμάσαι που ήταν το παλιό μαγαζί? Ναι, ναι. Ένα στενό πίσω. Α, εντάξει, κόμπλα. Εσύ. Α, και να σου πω, αν δεν περνάω το βράδυ σπίτι, με το δημοσίευμα να δώσω. Αμέ, ναι, ρε, να σε χαιρετήσουμε κιόλα στην ευφύγουμε.
Εντάξει, φιλάκια. Και καλές δουλειές. Θα τα πούμε το βράδυ. Άντε, γεια. Τόσα χρόνια είμαι πελάτησα και φίλη της Μαρίνας και ποτέ δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Έχει αγχωθεί, λέει, για την Αλίκη. Δεν μπορεί να καταλάβει όμως ότι είναι σε μια ηλικία που είναι λογικό να αντιδρά έτσι. Είναι στην εφηβεία. Θέλει ακόμα χρόνο να το καταλάβει. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο ήρεμη μαζί της και να δείξει και να της δείχνει κατανόηση. Χαρούσα κουράγια σας, εγώ είμαι πτώμα. Κάτσα στο μαχαζί να αλλάξω βιτρίνα. 7 και 10 πήγε η ώρα. Πω, πώς πέρασε έτσι η ώρα. Γιατί από τι ώρες θέλετε και χορεύετε. Αχ, ρε Μαρίνα, αμάνκια, το μόνο που σε νοιάζει που τα λέω, το χρόνο μου χορεύοντας. Εγώ νομίζω πως η Μαρίνα απλά αναρωτιόταν πως δεν καταλάβαμε ότι πέρασε έτσι η ώρα, ρε Αλίκη. Ευχαριστώ για την υποστήριξη, Φωτεινή μου. Αλλά προφανώς η Αλίκη έχει τις απόψεις της και δεν βλέπει τίποτα πέρα από αυτό που θέλει να δει. Μα βέβαια, μόνο γι' αυτό είναι ικανή. Εγώ ξέρω πως ο παππούς μου πληρώνει τον παλέτο κάθε μήνα και εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει. Και δεν με απασχολεί αν της αρέσει είτε όχι. Θα κάνω αυτό που γουστάρω. Εγώ πρέπει να φύγω. Με περιμένει ο αδελφός μου να κάνουμε μια εργασία για αύριο. Καληνύχτα σας. Πριν λίγο έφυγε η Φωτεινή. Αισθάνομαι τόσο άσχημα κάθε φορά που έρχεται εδώ τώρα τελευταία. Το κορίτσι δεν φταίει σε τίποτα. 16 χρονών είναι, άριστη μαθήτρια και το μόνο που θέλει είναι να βελτιωθεί λιγάκι στο παλέτο για να μην το έχει στη τρίτη ηλικία. Δεν γίνεται άλλο όμως. Παλέτο και παλέτο και παλέτο. Κάποιος πρέπει να αριστημίσει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Βέβαια, τώρα που το σκέφτηκα, συνειδητοποιώ ότι λιγάκι ήμουν λίγο απότομη. Τώρα που κάνει μπάνιο η Αλίκη θα της φτιάξω κάτι να φάει για να ξεμαλύνω λιγάκι την κατάσταση. Τι θες εσύ εδώ? Μήπως έχει καμιά ιδέα να μου κρατάς το πλαίσιο και να σου λέω το μάθημα? Εννοείς να το κρατάω ανοιχτό γυρισμένο προς τα σένα? Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να μου πεις τι γράφει μέσα. Εγώ φταίω ηλίθεια που σκέφτηκα την περίβολα πριν μαζί σου και πάνω σου φέρω κάτι να φας. Α, δεν πας καλά. Τσάντα παρατημένη, τετράδια πεταμένα, βιβλία πουθενά. Παντού κορμάκια καλσόν που έχει παπούτσια του μπαλέτου. Τι θα κάνεις στη ζωή σου? Και σαν σε νοιάζει, Δικιά μου είναι η ζωή. Εγώ στο αναμένω σε μπαγκάκι και να τρώω φύλλα των δέντρων. Και φύγιάσε με να ντυθώ γιατί θα αρρωστήσω και μετά πάλι το παλέτο θα κατηγορείς. Φύγε! Έξω! Κάποια μέρα αυτή η πενταμένη τσέντα όπως τη λέει θα βιάσει από βιβλία και θα γεμίσει ρούχα και θα την πάρω και θα φύγω. Δεν παλεύεται άλλο αυτή η κατάσταση. Ένα μπάνι είπα να κάνω κι εγώ να ηρεμήσω. Και μπαίνοντας στο δωμάτιο αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Τώρα ποιος φταίει? Έλα, ηρέμησε. Θα δεις ότι η λεφτά είναι μια χαρά. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Μα γιατί το έχει κλειστό το κατάραμα με το κινητό? Τόσες ώρες παίρνω τηλέφωνο. Αλλά ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανότητα το τηλέφωνο το ενεργοποιημένο. Παρακαλώ, αφήστε μήνυμα με ένα χαρακτηριστικό ήχο. Να αφήσω μήνυμα για ποιο λόγο, τι να τη πω? Αλλά και μου ζήσει πέρα να βγάλω τα μαύρα από την κουλάπα. Έλα, Μαρίνα μου, μην κάνεις έτσι. Θα δεις, κάποια εξήγηση θα υπάρχει. Ευχαριστώ, Βρέλινα μου, αλλά ούτε εσύ πιστεύεις αυτά που λες. Έλα τώρα, προσπάθησε να ηρεμήσεις και να θυμηθείς. Μήπως σου είπε κάτι για σήμερα, μήπως είχε κανονίσει κάτι και δεν το θυμάσαι? Όχι, τίποτα. Χθες το βράδυ τσακωθήκαμε και πήγε να κοιμηθεί μετά. Το πρωί που ξύπνησα, θα την είδα, λέω, εντάξει, να κοιμάται. Κατά τις 11, λέω, εντάξει, θα είμαι πολύ κουρασμένη. Μετά έφτιαξα ένα μεσημεριανό να της πάω, μπαίνω στο δωμάτιο, πουθενά η Αλίκη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τι ώρα είναι τώρα? Περίπου 4. Χριστέ μου, λείπει σχεδόν 8 ώρες, τι θα κάνω? Και γιατί είναι τόσο νητριστό? Πας καλά μου, με πονάς! Εγώ λέω να πηγαίνω. Καλύτερα να το πείτε οι δυο σας. Πού είσαι λοιπόν? Είχα ζητήσει την αίθουσα από τη δασκάλα για εξάσκηση. Τόσες ώρες χόρευες, χόρευες μπαλέτο και το κινητό! Να το κλείσει για να μην οχλείς κανείς! Έχεις εδώ και τελείως, μωρέ! Αν εσύ δεν θα κάνεις τίποτα με τη ζωή σου και να ασχολείσαι με ένα μαγαζάκι δικαίωμά σου, εγώ θα κάνω αυτό που γουστάρω, ναι! Και θα σ' αρέσει το όχι, θα χορεύω! Και δεν κάνω πάλι, δεν το μοιάζει! Μαρίνα! Μαρίνα! Έλα,
Έλα, κόλλησε. Ναι. Γεια. Κάνεις και εγώ καλά. Βγήκανε. Τα αποτελέσματα, μωρέ, δεν σου είπα να έχεις στο νου σου στις 10 η ώρα. Πέρασε η ώρα. Για πες. Πέρασα. Πέρασε. Φιλολογία. Φιλολογία! Ναι! Λοιπόν, τώρα πιστεύω ότι πρέπει να ετοιμαστείς για να φύγουμε για την παράσταση του χορού μου. Ερχόμαστε να σε πάρουμε